αποφάσισαν να κάνουν την νότια πλευρά της Γιουγκοσλαβίας, της Μεγάλης Γιουγκοσλαβίας, ως Μακεδονία. Γεωγραφικός προσδιορισμός. Γεωγραφικός. Τότε δόθηκε το όνομα για πρώτη φορά. Γιατί οι Ναζί φοβόταν τους Παρτιζάνους, οι οποίοι Παρτιζάνοι έκαναν αντίσταση, και γιατί θέλουν να προλάβουν, και θα τα λέω όλα εγώ, τους Σοβιετικούς κομμουνιστές που πρόδωσαν τη Μακεδονία και ήθελαν ανεξάρτητη Μακεδονία στην Βόρεια Ελλάδα μαζί με κομμάτι της Βουλγαρίας και κομμάτι της Σκοπίων. Ως Κεντρική Μακεδονική Δημοκρατία, ως Μακεδονία το ήθελαν οι Σοβιετικοί κομμουνιστές. Όχι οι Ρώσοι είναι ψεύτες, οι κομμουνιστές τα λέτε. Γιατί όταν ο κομμουνιστής μιλάει, δεν μιλάει ως έθνος, δεν το λέει το έθνος. Σοβιετική ήταν ένωση. Και ο Στάλιν δεν ήταν Ρώσος. Άντε από εδώ πέρα. Σας τα λέω για να ξέρετε, οι ναζιστές, οι φίλοι της Αυγής, αποφάσισαν τους 42 και δεν πιστεύετε εμένα, μπείτε Wikipedia, πατήστε και το βρείτε μέσα. Wikipedia. 42 πρώτη φορά το εμφανίζουν το όνομα. Δεν υπήρχε όνομα Μακεδονία. Και επειδή εγώ δεν είμαι συνεπής, θα σας δείξω έναν χάρτη εθνολογικό του 1000, τον βλέπετε, ο όμορφος χάρτης, έτσι ωραίος, του Αρνίγουε, Γάλλος είναι γεωγράφος, εθνολογικός. Δεν υπάρχει πουθενά Μακεδονία. Πουθενά. Πουθενά. Έλα. Παιδε, πουθενά δεν υπάρχει Μακεδονία εδώ. Δεν καταλαβαίνεις, σου λέω. 1847. Ο χάρτης αυτός είναι η αποτύπωση. Πουθενά δεν υφίσταται Μακεδονία ως γεωγραφικός όρος. Ψάξτε να μου πει Μακεδονίας. Τι λέει. Για πες μου τι λέει. Δεν λέει Μακεδονία πουθενά. Γεωγραφικός χάρτης είναι. Δεν υπάρχει Μακεδονία πουθενά. Υπάρχει Βουλγαρία, υπάρχει Σερβία, υπάρχει Γρυκία. Δεν. 1847 παρακαλώ. Για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν είναι δικός μου χάρτης. Αλλά αυτά τα ντουρντουβάνια και τα ντουβάρια του Υπουργείου Εξωτερικών δεν τα βλέπουνε. Δεν το ξέρω το αιώνα έφτιαξαν τη γεωγραφική Μακεδονία. Ξεκίνησαν από τους Βουλγάρους την ιστορία, οι οποίοι ήθελαν να πούνε ότι οι Σκοπιανοί βουλγαρίζοντες, όπως και πολλά χωριά μακεδονικά της μίας και μοναδικής ελληνικής Μακεδονίας μας, όταν βουλγαρίζοντες, και έφτιαξαν την Βουλγαρική Εξαρχία για να διεκδικήσουν την ελληνική Μακεδονία και τη Θράκη. Έτσι ξεκίνησε το θέμα. Αλλά δεν τη λέγανε Μακεδονία ως εθνότητα, λέγανε βουλγαρίζοντες τη Μακεδονία. Έτσι ξεκίνησε το παραμύθι. Οι Βούλγαροι λοιπόν στους Βαλκανικούς πολέμους ήθελαν διέξοδο στο Αιγαίο. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Δεν είχαν ρίσματα πληθυσμιακά όμως, είχαμε Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε. Το 1830-40 στην περιοχή της Θράκης και της Μακεδονίας μας ήταν οι Τούρκοι μέχρι το 12. Ήταν και αργότερα. Οι Βούλγαροι για να διεισδύσουν πάνω στους Κομιτατζίδες και σε κάποια χωριά που μιλούσαν το ιδίωμα το Σλαβικό, όπου υπήρχαν οι Γκρεκομάνοι Ελληναράδες, υπήρχαν και οι προδότες, οι εφιάλτες, οι Βουλγαρίζοντες, τους δίναν λεφτά, δήλωναν Βούλγαροι. Για να μην θεωρήσουν οι Τούρκοι ότι οι Βούλγαροι υποδαβλίζουν βουλγαρική επανάσταση, βουλγαρικό πρόβλημα, του λέγανε Μακεδόνες οι Βούλγαροι. Είναι Βουλγαρομακεδόνες. Έτσι ξεκίνησε το παραμύθι. Και έτσι εδράστηκε όλη η ιστορία, φίλες και φίλοι, πάνω σε μια ανιστόρητη, σε έναν βιασμό της ιστορίας. Διότι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ουδέποτε υπήρξε διοικητική, γεωγραφική Μακεδονία. Ποτέ! Ποτέ! 400 χρόνια! Ποτέ! Οι Βούλγαροι λοιπόν, οι εξαρχικοί, για να πιστοποιήσουν το γεγονός, τι έκαναν. Παρήγγειλαν ειδική, ακούσε τώρα, έρευνα, χαρτογράφηση θέλουν να κάνουν, αλλά με Γερμανό φίλο μας, οι φίλοι μας Γερμανοί. Μια ζωή οι Γερμανοί ήταν είτε με τους Βουλγάρους είτε με τους Τούρκους. Μια ζωή. Μια ζωή τόσο μισούσε την Ελλάδα. Εθνογράφο τον Κίπερτ, Γερμανός, με ένα εθνολογικό χάρτη. Ο χάρτης είναι του 1882, παρακαλώ. Δείτε τον, είναι ο επόμενος χάρτης. Θα το δείτε εδώ. Είναι ο χάρτης, αυτός εδώ πρέπει να είναι βαριά. Δεν πρέπει να είναι αυτός, πρέπει να είναι ένας άλλος, αλλά πάση περιπτώσει. Έχουμε άλλο χάρτη. Αυτός είναι, συγγνώμη, αυτός περνάει. Αν δείτε σε εδώ πουθενά να αναφέρεται, το τονίζω, Μακεδονία με την έννοια εθνολογική, δεν υπάρχει. Μόνο σε μία απεικόνηση υπάρχει η αναφορά. Επαναλαμβάνω, Ρωμιλία λέγεται σαν να το χάρτη αυτό εδώ πέρα. Ρωμιλία. Για να δείτε πόσο μπερδεμένα τα πράγματα. Δώσ' μου το χάρτη, λέω, σου παρακαλώ. Εδώ λέει Ρωμιλία.
Είναι ομιλία, η ανατολική ομιλία. Εδώ, εδώ, έλα, έλα, θα σηματίσω. Έλα, εδώ. Είναι ομιλία, λάθος. Ομιλία. Έτσι λέγανε την περιοχή. Άρα λοιπόν, Μακεδονία, το τονίζω, δεν υπήρχε ποτέ. Ποτέ. Ποτέ! Ποτέ, ποτέ, ποτέ! Αυτή είναι η αλήθεια. Ποτέ! Και σας λένε συνεχώς ψέματα. Διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Πάμε λοιπόν στα σημαντικά. Σας λένε ψέματα ότι πρωτεύων είναι ο αριθμός. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική τους. Αυτή είναι ένα κτίριο από το Ερυθρέ. Έχετε δει να χτίζετε εσείς ποτέ από το Ερυθρέ στα κάτω. Γίνεται ρε Γιώργο. Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή. Πώς χτίζετε ρε μαγιά, να μου κάνετε κουβέντα τώρα, από πάνω προς τα κάτω. Πρωτεύω λέει είναι ο αλυτρωτισμός. Ναι ρε μαγιά, ο αλυτρωτισμός αδερφέ μου, από πού προέρχεται. Λέει στο σύνταγμα τους λέει για Θεσσαλονίκη, για Πρέκλη. Ναι βρε κόρη μου γλυκό, από πού προέρχεται, ποια είναι η ρίζα. Μη μου λες τώρα τι ρε, η ρίζα είναι το όνομα. Αν του ξεριζώ στο Μακεδονία και το βάλω Δανία η Βαρντάσκα, δεν θα μπορέσει ποτέ να μιλάει για Θεσσαλονίκη στο Λουμ. Δεν θα μπορέσει. Δεν μπορεί. Του απονευρώνεις το βασικό συστατικό στοιχείο, ζωτικό στοιχείο αναφοράς του αντιωτισμού του. Που είναι η ρίζα, το όνομα, Μακεδονία. Γιατί πόσο ψευδεπίγραφα σας κάνουν πλήν σε κεφάλι. Τα γνωστά δίποδα των κομμάτων. Λέει το εξής. Θα αναθεωρήσουν το Σύνταγμα, λέει, γιατί έχει πες, φανταστείτε, στο Σύνταγμά τους έχουν αλυτρωτισμό. Στο Σύνταγμά τους. Και λένε, θα αλλάξουν το Σύνταγμα. Βρε άνθρωποι μου, αύριο το πρωί αποφασίζουν στο Σκόπια και αλλάζουν το Σύνταγμα σε μια μέρα. Το αλλάζουν δηλαδή και λένε τέρμα αλυτρωτισμός και μετά από ψημίζεις από πάνω το όνομα, το ξανακάνουν. Θα τους κάνετε τα, θα στείλουν τα άρματα μάχης, τα αεροπλάνα βομβαρδίζουν τα Σκόπια. Να δω τον Καμένο και τον Τσίπρα με φρεοπράσινη παραλλαγή να βομβαρδίζουν τα Σκόπια. Τι στον κόσμο, είναι ο Μητσοτάκης. Άλλο παιδί κι αυτό. Που οι βουλευτές του λένε, ναι, στο όνομα Μακεδονία το δώσουμε γιατί έτσι λέει ο διεθνής παράγοντας, αλλά θα πάμε ως φυσικά πρόσωπα στη συναλλητήρια. Τι λέτε, μόνο. Ρε, πού απευθύνεστε, ρε, τι παράκληση είναι αυτή, ρε. Πώς κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό πια. Όλα τα κόμματα έδωσαν το όνομα. Ακόμη και σύνθετη ονομασία να δώσουμε. Να το λέμε. Γραμμένος Μακεδονία. Τζότζ Μακεδονία. Ο Γιουργάκης εδώ δικός μας, ο Φλωρομάνιας ο Τσίτης. ΣΥΡΙΖΑ Μακεδονία. Δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ τη Μακεδονία. Όχι ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα μας. ΣΥΡΙΖΑ Μακεδονία. Η Κολοτούμπα Μακεδονία. Ανέλ. Λέμε. ΣΥΡΙΖΑ ονομασία να προσδιορίζει κάτι άλλο. Είστε με τα καλά σας. Είστε με τα καλά σας. Τι να προσδιορίσετε εσείς. Τι να προσδιορίσετε. Δηλαδή άμα το λένε Άνω Μακεδονία. Αν τον ογκόρνουν τα Μακεδονία, θα πηγαίνει ο κάτοικος στο Σκοπείο και θα λέει στη Γαλλία ή στο Ισραγγλία, είμαι ογκόρνουν ο Μακεδόνας. Θα λέει ο Μακεδόνας. Ποιο κοροϊδεύετε εσείς. Ποιο κοροϊδεύετε. Υπάρχει και το άλλο παραμυθάκι. Μας απειλούν καθημερινά όλοι αυτοί, όλοι, όλοι, ότι αν δεν υπηρεθεί το πρόβλημα, ξέρετε, θα έχουμε πρόβλημα ως χώρα, ο διεθνής παράγοντας, οι συλλαχοί μας, οι Αμερικανοί, ωραία ρε, πείτε φορά παρτίδα, ότι οι Αμερικανοί θέλουν να δώσουμε το ιστορικό όνομα της Μακεδονίας εναντίον των εθνικών μας, του εθνικού μας συμφέροντος. Να το πείτε όμως. Να το πείτε ρε φοβισμένοι και δειλοί, να το πείτε παιδιά, άλλος τίτλος είναι. Μα απειλούν δεν θα υπάρξει τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο επόμενος. Ποτέ λύση αν δεν υπάρξει τώρα. Δηλαδή σου λέτε, αυτό είναι να εξοργίζει. Τα ίδια έλεγα και με το σχέδιο ανάσας λέω. Μας είχαν βγάλει την ψυχή, μας είχαν κάνει την ψυχή να υποπτεί μαύρη. Και δεν πρέπει, και πρέπει οι αναλυστές, έτσι, τα γνωστά παπαγαλάκια τα σημερινά. Οι ίδιοι είναι. Και αυτό και η Κύπρος και πρέπει να λυθεί και να πάει στην ευρωπαϊκή προοπτική, ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Και η ενιαία Ευρώπη είναι καραγκιόσιδες. Τώρα που μιλάτε στη Σλοβενία και η Κροατία έχουν προβλήματα στα σύνορά τους, ενώ είστε εδώ και οι δυο. Σκοτώνονται μεταξύ τους. Για τον Γιβραλτάρ, Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία ερίζουν για την περιοχή. Ποια ενωμένη Ευρώπη, ρε τι παραμύθια λέτε στον ελληνικό λαό. Πώς κοροϊδεύετε τον κόσμο έτσι. Ενωμένη Ευρώπη, σωστά. Ίδιο μισθό έχω εγώ με τον Γερμανό. Ενωμένη Ευρώπη, ίδιο φορολογικό σύστημα. Ίδια.